Προσωπικό επίλεκτων μονάδων βατραχανθρώπων από Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένες Πολιτείες. Η άσκηση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σούδας σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από τη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΘΑ με τη συνδρομή της φρεγάτας Ψαρά του πολεμικού ναυτικού. Πάμε μπροστά, ερχόμαστε μπροστά ή πίσω. Ταχύπλοα σκάφη μεταφέρουν επίλεκτο τμήμα της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος στο ύποπτο πλοίο. Αφού πλευρίσουν το πλοίο, τα μέλη των ομάδων χρησιμοποιούν την ειδική αρπάγη προκειμένου να αγκιστρωθούν στο κατάστρωμα. Οι επίλεκτοι βατραχάνθρωποι αρχίζουν την αναρρίχηση λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Με βαρύ οπλισμό ασφαλίζουν το σημείο που επιβιβάζονται ενώ παρέχουν κάλυψη στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Το πλοίο στόχος για την περίπτωση είναι η φρεγάτα Ψαρά του πολεμικού ναυτικού, η οποία παρέχει τη δυνατότητα για εκπαίδευση σε διαδικασίες μη συνενετικής νεοψίας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που δόθηκε η ευκαιρία σε μένα και στο πλήρωμα της φρεγάτα Ψαρά να συμμετέχουμε στη συνεκπαίδευση ομάδων των ειδικών επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Κύπρου, προκειμένου να αποδοθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ρεαλιστικότητα στην εκτέλεση των αντικειμένων, με σκοπό την επαύξηση και το μέγιστο όφελος από την εκπαίδευση και τους ασκούμενους. Κινούμενοι ταχαίως και έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εξουδετερώσουν εχθρική απειλή, οι άνδρες της μονάδας υποβρυχίων αποστολών ολοκληρώνουν τη διαδικασία με την κατάληψη της γέφυρας του πλοίου. Αμέσως μετά, δύο νέα σκάφη εμφανίζονται στον ορίζοντα. Αυτή τη φορά μεταφέρουν ομάδες ανορθοδόξου πολέμου της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού. Η προσέγγιση γίνεται αστραπιαία και ξεκινάει η ανάπτυξη των βατραχανθρώπων. Πάνωπλοι βατραχάνθρωποι της ΔΙΚ, της ΜΙΑ και της Κύπρου μόλις έχουν πραγματοποιήσει ρεσάλτο στο κατάστρωμα της φρεγάτας Ψαρά και προχωρούν σε εξονικιστικό έλεγχο όλου του καταστρώματος και των διαμερισμάτων του πλοίου. Η ΔΙΚ, με μακρά ιστορία στις ειδικές επιχειρήσεις, ηγείται παρόμοιων πρωτοβουλειών ως άξιος συνεχιστής του έργου των έδοξων αγωνιστών του 21. Χρόνια μας πολλά για την επέτειο των 200 χρόνων. Η συνεκπαίδευση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ηνωμένων Πολιτειών σε αντικείμενα ναυτικών ειδικών επιχειρήσεων διεξάγεται στη Σούδα και εντάσσεται στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με σκοπό την επαύξηση του επίπεδου συνεργασίας κατά τη σχεδίαση και εκτέλεση επιχειρήσεων στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου. Στην Γερμανική Εισβολή στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941 αναφέρεται το βίντεο του κινηματογραφικού αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Στις 6 Απριλίου του 1941, όταν τα γερμανικά τμήματα εισέβαλαν στο ελληνικό έδαφος, η δύναμη των αμυνωμένων είχε διαιρεθεί σε δύο περιοχές. Στην πρώτη τοποθεσία, Μπέλες Νέστος, δηλαδή στη γραμμή Μεταξά, υπήρχαν τρεις μεραρχίες πεζικού, μια μηχανοκίνητη μεραρχία χαμηλής επάνθρωσης και οι οργανικές δυνάμεις των οχυρών. Το σύνολο των τμήματων ήταν αναπτυγμένο κοντά στην πρώτη γραμμή, χωρίς καμιά ουσιαστική εφεδρεία.
Στη δεύτερη τοποθεσία, στο Βέρμιο, υπήρχαν δύο ελληνικές και δύο βρετανικές μεραρχίες πεζικού και μια βρετανική τεθωρακισμένη ταξιαρχία. Αντίστοιχα, τα γερμανικά τμήματα αποτελούνταν από τη 12η στρατιά, η οποία διέθεσε για την επίθεση τρία σώματα στρατού, ενώ διατήρησε και εφεδρικές μονάδες για ενδεχόμενη περίπτωση ανάγκης. Γενικά, οι γερμανικές δυνάμεις ήταν περισσότερες σε δύναμη αντρών, αλλά εκεί που διέθεταν συντριπτική υπεροχή ήταν στο πλήθος των τεθωρακισμένων αρμάτων, στο πυροβολικό και στην αεροπορία. Επίσης, εάν συνυπολογίσουμε ότι την ίδια στιγμή ο κύριος όγκος του ελληνικού στρατού συνέχιζε τον πόλεμο με τους Ιταλούς στο μέτωπο της Βορείου Ηπείρου, η διαφορά δυναμικότητος ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Ο τρόπος με τον οποίο έπεσαν οι δύο τοποθεσίες άμυνας είναι σχετικά παρόμοιος. Παρά τις σκληρές μάχες που διεξήχθησαν μπροστά από τα οχύρα, η γραμμή μεταξά έπεσε γιατί παρακάμφθηκε από τα δυτικά, αφού τα μηχανοκίνητα γερμανικά τμήματα πέρασαν εύκολα στο γιουγκοσλαβικό έδαφος και στη συνέχεια προέλασαν σχεδόν ανεμπόδιστα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επαφή των δύο τοποθεσιών άμυνας, να υπάρχει κίνδυνος να δεχθούν επίθεση τα οχυρά από τα νότα και να καταρρεύσει κάθε δυνατότητα σύμπτυξης των τμήματων ελιγμού της Ανατολικής Μακεδονίας πίσω από τον Αξιό. Η συνθηκολόγηση πλέον ήταν μονόδρομος, παρόλο που ορισμένα οχυρά συνέχισαν ακόμα τον αγώνα με επιτυχία. Παράλληλα, άλλες γερμανικές μονάδες συνέχιζαν την προέλασή τους στο γιουγκοσλαβικό έδαφος με στόχο να φτάσουν στο μοναστήρι και να υπερκεράσουν με τον ίδιο τρόπο την τοποθεσία του Βερμίου. Οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις, για να προλάβουν την υπερφαλάγγισή τους, τροποποίησαν τις αμυντικές θέσεις τους και αναγκάστηκαν εσπευσμένα να μετακινήσουν το αριστερό άκρο της γραμμής άμυνας κάτω από τη Φλόρινα. Τελικά, παρά τις σκληρές συγκρούσεις που έλαβαν χώρα, αρχικά στη Βέβη και αμέσως μετά στην Πλησούρα, η αμυντική γραμμή διασπάστηκε. Οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις άρχισαν να υποχωρούν παντού και τα γερμανικά τμήματα βρέθηκαν στα ακάλυπτα νότα του όγκου του ελληνικού στρατού που βρισκόταν στην Αλβανία, ο οποίος άρχισε να εμφανίζει σημάδια διάλυσης και αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.